το υπέρπειρο κτλ. Και έχει γλώσσα κλασική, την ελληνική ή την ρωμαϊκή. Τέλος πάντων, τα ελληνικά γίνονται επίσημη γλώσσα από τον Ηράκλειο και μετά, είμαστε στις αρχές του 7ου αιώνα. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, όπως είπα, ουδέποτε έχει δυναστεία. Αλλά απλώς έχουμε συμβασιλεία. Ο αυτοκράτορας μπορεί να στέψει συναυτοκράτορα αυτόν που θέλει. Το ότι στέφει το γιο του συμβαίνει συνήθως συχνά, ή την κόρη του, τέλος πάντων. Στην ουσία μας δώσατε τα στοιχεία που κράτησαν χίλια χρόνια μια αυτοκρατορία, ή υπάρχουν αρετές που θα μπορούσε κανείς σήμερα να τις δει και ίσως, γιατί όχι, να προβληματιστεί και για την τωρινή κατάσταση. Έχει να δώσει το Βυζάντιο δηλαδή πράγματα σήμερα? Με βάζετε σε δύσκολη θέση. Θα σας πω. Το Βυζάντιο είχε μία συνοχή, μία μεγάλη συνοχή, και την συνοχή αυτή την βρίσκεται αν αναρωτηθείτε ποιος είναι Βυζαντινός πολίτης. Βυζαντινός πολίτης είναι αυτός ο οποίος έχει έναν αυτοκράτορα, έναν νόμο, έτσι, και μία πίστη. Αυτό, αν το παραλάβετε, είναι, στα το πω γαλλικά, une foi, un roi et une loi. Είναι ακριβώς η βάση της μοναρχίας. Της μοναρχίας, της χριστιανικής μοναρχίας. Λοιπόν, αυτή η συνοχή έκανε τους Βυζαντινούς να έχουν την εθνική, αν θέλετε, συνοχή πριν από την δημιουργία έθνους. Γιατί το Βυζάντιο δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι ένα πολυεθνικό κατασκεύασμα, όπως όλες οι αυτοκρατορίες. Αλλά το ότι είχαν κοινή πίστη, κοινή γλώσσα, κοινούς θεσμούς και κοινόν τρόπο ζωής, ήταν ακριβώς αυτό που έκανε την συνοχή την κοινωνική και τους έδωσε τη δύναμη όσο μπορούσαν, γιατί τέλος πάντων συρρυκνώθηκαν κατά τρόπο τραγικό όσο περνούσαν τα χρόνια, αλλά να ζήσουν πάνω από χίλια χρόνια. Δεν έχουμε αυτοκρατορία που να έχει ζήσει τόσο πολύ όσο το Βυζάντιο. Τώρα, τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό? Όταν το Βυζάντιο αρχίζει να υπάρχει, η πρώτη του, αν θέλετε, ιδεολογική βάση είναι ότι είμαστε παγκόσμια αυτοκρατορία η οποία είναι και οικουμενική. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μία αυτοκρατορία δύναμης στρατιωτικής, αλλά και πνευματικής. Η οικουμενικότητα του Βυζαντίου, κατά κάποιο τρόπο, προσθέτει στην γη και τον ουρανό. Και ο μόνος στόχος του Βυζαντινού πολίτη είναι η σωτηρία του. Γι' αυτό άλλωστε η λέξη αμαρτία, η οποία στα αρχαία δεν σήμαινε παρά αστοχία, δηλαδή τραβάς το τόξο, δεν είχε στο σκοπό, ήμαρτος του σκοπού, στα Βυζαντινά αμαρτία σημαίνει ότι ήμαρτον του σκοπού, του μόνου στόχου, δηλαδή της σωτηρίας. Λοιπόν, αυτή η κοσμοσωτηρία, κατά κάποιο τρόπο, η οποία είναι η βάση του Βυζαντίου, κάνει τους μεν να νιώθουν, αν θέλετε, κοντά και στον διπλανό τους και στον Θεό, όπως λέγανε πολύ απλά οι συνάδελφοί σας της εποχής, και από την άλλη μεριά, οι έξω, οι εκτός Βυζαντίου, ανεγνώριζαν μία τελείως εικονική οικογένεια η οποία είχε αρχηγό τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Και σε αυτήν την εικονική οικογένεια έχουμε τον αυτοκράτορα πατέρα, δίπλα έχουμε αυτούς που είναι αδελφοί του αυτοκράτορος, και αδελφοί του αυτοκράτορος ήταν ο δυτικός αυτοκράτορος, ο Καρλομάγνος, ας πούμε, ή η μεγάλη. Και μετά έχουμε τους Ιούς, ύστερα τους Ανεψιούς και ύστερα τους Οικείους. Δηλαδή, όλη η ιεραρχία η κοσμική έχει καταλήγει σε μία πυραμίδα, η οποία είναι ο αυτοκράτορας. Θέλω να πω ότι αν με κάποιον μπορεί να συγκριθεί σήμερα η Αμερική, δεν είναι η Ρώμη, όπως λένε, είναι το Βυζάντιο. Είναι αλήθεια ότι το Βυζάντιο στάθηκε ανάχωπα στο Ισλάμ να μην εισχωρήσει στην Ευρώπη και να έχουμε σήμερα μια Ευρώπη που να μπορεί να δίνει αυτό που δίνει στον κόσμο? Γιατί όταν στα μέσα του 7ου αιώνα έχουμε, να αρχίσω από την αρχή, όταν γίνεται η περίφημη μάχη του Γερμούκ,
δηλαδή είμαστε το 641, όπου για πρώτη φορά τα Βυζαντινά στρατεύματα βρίσκονται απέναντι σε Άραβες, οι οποίοι οι Άραβες πριν δεν ήταν παρά μισθοφόροι των Βυζαντινών. Ήταν μισθοφόροι. Αλλά όταν γίνονται μουσουλμάνοι, όταν υπάρχει το τζιχάντ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αλλάζουν τα πράγματα. Όταν οι στρατοί οι Βυζαντινοί ιτώνται από τους μουσουλμάνους στο Γιαρμούκ, το οποίο είναι ένας παραπόταμος του Ιορδάνη, τότε θεωρήσανε ότι ήταν μια από τις αιρέσεις, τις μεγάλες. Εκεί άντε μονοφυσίτες, άντε μονοθελίτες, άντε νεστοριανοί κτλ. Κτλ. Λέει και αυτή κάτι τέτοιο είναι. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αρχίζουν στα μέσα ακριβώς του 7ου αιώνα, έχουμε την μεγάλη οργάνωση των Αράβων στη Δαμασκό. Και κάνουν οι Ομεϊάδες, κάνουν το πρώτο καλυφάτο της Δαμασκού. Με ποιον χτίζουν στόλους? Με τους Βυζαντινούς της Τρυπόλεως, της Συρίας. Οι Βυζαντινοί τους βοήθησαν. Και γιατί τους βοηθούν? Γιατί όλοι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν αιρετικοί και θέλανε να ξεφύγουν από την Κωνσταντινούπολη με τις μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις και με όλα αυτά τα πράγματα. Και όλη η ανατολική, αν θέλετε, Βυζαντινή αυτοκρατορία έπεσε σε 50 χρόνια μέσα, ούτε καν, σε λιγότερα. Συρία, Παλαιστίνη, ας αρχίσουμε. Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Κυριναϊκή. Και φτάνουν και, όπως ξέρετε, και στην Ισπανία για να περάσουν απέναντι. 717, με συγχωρείτε, είναι η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες. Πολιορκία η οποία εκείνη τη στιγμή ακριβώς οι Άραβες έχουν ένα τεράστιο στόλο, έχουν φτάσει παντού, βρίσκονται και από την άλλη μεριά μέχρι την Κόρδοβα. Ποιος σώζει τους Βυζαντινούς εκείνη την εποχή? Το Υγρό Πύρο. Το Υγρό Πύρο, οι Βυζαντινοί καταφέρνουν και καίνε τον στόλο των Αράβων, φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη και φαίνεται ότι υπάρχει μια έκρηξη του ηφαιστείου της Θύρας και γίνεται το τσουνάμι που καταστρέφονται και οι άλλοι στόλοι. Λίγα χρόνια μετά, ο Σαρλ Μαρτέλ στο Πουατιέ σταματάει ακριβώς τους Άραβες από την άλλη μεριά. Οπότε, 717 και 738 είναι οι δύο ημερομηνίες, οι χρονολογίες μάλλον, οι οποίες δείχνουν το πώς οι Άραβες σταμάτησαν στις πόρτες της Ευρώπης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, κράτησαν στη Δύση έως το 1392, γιατί η Γρανάδα πέφτει το 1492, ακριβώς την εποχή που βρίσκουν και την Αμερική. Και είναι χαρακτηριστικό. Τελειώνει όλη η μουσουλμανική κατάκτηση στην Ισπανία και αρχίζει η επέκταση των χριστιανών προς την Αμερική. Απ' την άλλη μεριά, ουδέποτε οι Άραβες μπήκανε στον Εύξεινο Πόντο. Και μάλιστα όταν φτάσανε στις παρυφές του, στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, ένας από τους αρχηγούς του ζήτησε στον στρατό να πάρει κλαδιά, λέει, και να χτυπήσει τη θάλασσα, να δείρουν τη θάλασσα, γιατί τους εμποδίζουν να προχωρήσουν παραπέρα. Θα πάρουμε μια μικρή αναπνοή και θα συνεχίσουμε. Η κυρία Ελένη Αρβελέρ είναι σήμερα στο Αρχονταρίκι. Φυσικά το Βυζάντιο μας δίνει αφορμή για τη συζήτηση που έχει να κάνει με την ιστορία του, την αξία και τη σημασία του μέχρι σήμερα στη ζωή μας. Την ακτινοβολία του. Και πρέπει να μας κάνει υπερήφανος. Απολύτως, γιατί είναι η μόνη αυτοκρατορία του μεσαιωνικού ελληνισμού η οποία έχει αφήσει τα ίχνη της γύρω στον γύρω βαλκανικό κόσμο, τουλάχιστον για να μην πω και πιο πέρα. Και δεν λέω μόνο για τις εικόνες, δεν λέω για την τέχνη, δεν λέω μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά ακόμα και η νομοθεσία, αν θέλετε, των βαλκανικών χωρών έχει κάποια αναφορά στην Εξάβυβλο, σε όλους τους νόμους τους οποίους επεξεργάστηκαν οι Βυζαντινοί έστω κατά παλαιολόγια χρόνια. Και η προσέγγιση του ρωσικού λαού ήταν ένα σημαντικό γεγονός για το Βυζάντιο. 988. Έχουμε ακριβώς το βάπτισμα του Βλαδιμίρου. Πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο λάθος. Η πρώτη φορά που εμφανίζονται οι Ρώσοι στο Βυζάντιο είναι 18 Ιουνίου του 860.
κατεβαίνουν, λέει, τα ρωσικά πλοία, πολιορκούν την πόλη, καταστρέφουν αμισό και τα λοιπά, μπαίνουν στην Προποντίδα, καταστρέφουν Χάλκη, όπου ήταν και εξόριστος ο Ιγνάτιος τότε, ο Πατριάρχης και τα λοιπά. Οπότε οι μεγάλες καταστροφές είναι εκείνη την εποχή από τον ρωσικό στόλο. Σώζει την πόλη ο Πατριάρχης Φώτιος, ο οποίος βρίσκεται εκεί, γιατί ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Τρίτος είναι ακριβώς στη Μικρασία για ένα πόλεμο εναντίον των Αράβων εκείνη την εποχή. Και πώς σώζει την πόλη ο Φώτιος? Βαπτίζει, λέει, εμβαπτίζει τον Βαμφόριον της Παναγιάς στο Βόσπορο, την τεράστια τρικυμία, ξεσηκώθηκε. 860. Ο Φώτιος λίγα χρόνια αργότερα, το 867, στέλνει μία εγκύκλιο στους συναδέλφους του Πατριάρχης της Ανατολής και τους λέει: «Έχω την ευχάριστη είδηση να σας πω ότι το βουλγαρικό έθνος απεποιήθη την ελληνική ειδωλολατρία και έγινε χριστιανόν, το βουλγαρικό έθνος, και ότι το άγνωστο γένος των Ρώσ, οι οποίοι ήρθαν ως άγριοι και αντίπαλοι και αντίμαχοι, έγινε σήμερα χριστιανικόν και πρόξενος ημών». 867. Τι περιμένουμε? Γιατί από το 867 οι Ρώσοι γιορτάζουν τον Ευαγγελισμό τους το 988? Εδώ είναι η μεγάλη ιστορία. Γιατί το 867 οι Ρώσοι οι οποίοι βαφτίζονται είναι οι Ρώσοι Βαράγκοι, δηλαδή οι Νορμανδοί Ρώσοι. Οι Νορμανδοί, τα ονόματά τους είναι Άσκολντ, είναι ακριβώς τα ονόματα τα Νορμανδικά. Ενώ το 988 βαφτίζονται οι Σλάβοι Ρώσοι. Και όπως οι Σλάβοι ήταν η πλειοψηφία, αν θέλετε, και σιγά σιγά εξεδίωξε από τις εξουσίες τα νορμανδικά φύλλα, τα οποία ήταν τα μόνα ρωσικά, γιατί η λέξη Ρώσ και Ρώσλαντ είναι λέξεις νορμανδικές, δεν είναι σλαβικές. Λοιπόν, τότε ο Βλαδίμηρος βαφτίζει και ολόκληρο το λαό του, και έτσι οι Ρώσοι δέχτηκαν ότι ο Ευαγγελισμός τους είναι το 988. Κάναμε τον Βλαδίμηρο Άγιο, αλλά εδώ θα σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία, γιατί πώς έγιναν Άγιοι? Ο Βλαδίμηρος παντρεύτηκε την Άννα, η οποία ήταν αδελφή του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτώνος στέλνει την αδελφή του στον Βλαδίμηρο για να τελειώσει η ιστορία, η διαμάχη που είχαν γύρω από τη Χερσόνα. Καλά να κάνει η Εκκλησία το Βλαδίμηρο Άγιο, αλλά η Άννα ούτε οσία πια. Μου δίνεται αφορμή να θέσω και το θέμα της σχέσεως πλέον αυτοκρατορίας και Εκκλησίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, και το έχετε συμπεριλάβει και στα βιβλία σας και στις μελέτες σας, και θα έλεγα ότι αυτό το κεφάλαιο μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα, ακόμη και στο ελληνικό κράτος. Πόση εμπειρία πρέπει να αντλήσουμε από αυτό για να δούμε και σήμερα αυτή τη σχέση? Εγώ νομίζω ότι στο Βυζάντιο υπήρχε μία αρχή η οποία ήταν πάγια αρχή. Όταν ο Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης του Μεδιολάνου, του Μιλάνου, λέει στον Θεοδόσιο: «Έξελθε βασιλεύ, η Πορφύρα ποιή βασιλής, ου ιερής». Είναι ακριβώς η αρχή. Η Πορφύρα κάνει βασιλιάδες, αλλά δεν κάνει ιερείς. Ο χωρισμός ιεροσύνης και βασιλείας είναι τέλειος. Είναι τελείως οι ανιστόρητοι που μιλάνε για κεσαροπαπισμό στο Βυζάντιο. Και οι δύο έχουν χωριστή εξουσία και χωριστό έδαφος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Υπάρχουν βασιλείς οι οποίοι θέλησαν να επέμβουν εις τα εκκλησιαστικά πράγματα, όπως υπάρχουν και πατριάρχες που θέλησαν να επέμβουν εις τα βασιλικά πράγματα. Και σας φέρνω ως παράδειγμα τον περίφημο Κυρουλάριο, ο οποίος Κυρουλάριος, τέλος πάντων, κάνει το σχίσμα των εκκλησιών το 1054, μια εποχή που ο μονομάχος, οι άλλοι αυτοκράτορες, δεν ήταν καθόλου έτοιμοι γι' αυτό. Άλλωστε, ούτε ένα βυζαντινό κείμενο μιλάει για το σχίσμα του 1054. Αν δεν υπήρχε ένας λόγος του ψελού, επικίδιος ακριβώς, για τον Κυρουλάριο, δεν θα ξέραμε τίποτα ότι έγινε σχίσμα εκείνη την εποχή. Πάει αυτό. Λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να πάρουμε ως δίδαγμα είναι ότι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Και καλά θα κάνουμε να μην τα μπερδεύουμε. Ούτε από τους μεν, ούτε από τους δε. Και όσο ξεδιαλύνονται τα πράγματα, γίνονται ακόμη καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για την τέχνη. Είναι αυτό ένα μέσο σήμερα να ξαναμάθει η Ευρώπη και ο κόσμος τι είναι πραγματικά το Βυζάντιο?